Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο αυτό. Δείτε το, παρακολουθήστε το, ακόμη και αν το παιδί σας δεν έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, γιατί αυτά που θα πούμε εδώ αφορούν και σε άλλα ζητήματα, όχι μόνο στον ερωτικό προσανατολισμό των παιδιών μας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σας καλωσορίζω εάν είστε καινούργοι. Και αν είστε καινούργοι, θυμηθείτε να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Προσπαθούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να τα καταφέρουμε σε αυτό το κανάλι να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητέ για να αλλάξουμε πίστα. Λοιπόν, 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 δεν αποδέχεσαι τον ερωτικό προσανατολισμό του παιδιού σου. Τον δέχεσαι αφορμή για αυτό το βίντεο ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που έγινε κάτω από το βίντεο «Η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια και οι ομοφιλόφιλοι δεν μας παίρνουν τους άντρες». Θα βάλω αυτό το βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το βίντεο με τίτλο «Η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια και οι ομοφιλόφιλοι δεν μας παίρνουν τους άντρες», ούτω ώστε να το δείτε αν κάποιοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, λέει ο φίλο από κάτω. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα: Ποια είναι η διαφορά του αποδέχομαι και του δέχομαι το γιο μου, την κόρη μου, το άτομο που έχω δίπλα μου. Δηλαδή, αποδεχόμαστε το παιδί μα για την ομοφιλοφιλία παραδείγματο χάριν, μια και είναι το θέμα του βίντεο, πόσο σωστή ή λάθο είναι αυτή η τοποθέτηση. Πολύ ωραία τοποθέτηση, φράση ερωτικό προσανατολισμό. Η φράση ερωτικό προσανατολισμό δεν είναι δική μου όταν έγραφα το βιβλίο έρωτα αυτό ο αδιάγνωστο. Και έστειλα το κεφάλαιο για την ομοφιλοφιλία να το διαβάσει ο Πέτρος ο Μου έστειλε τις, τα σχόλιά του, τα οποία ήταν ότι του άρεσε το κεφάλαιο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιώ τον όρο ερωτικός προσανατολισμός παρά σεξουαλικός προσανατολισμός. Συμφώνησα και γι' αυτό τον υιοθέτησα. Ρώτησα το φίλο, θες να μου γράψεις πώς το βλέπεις εσύ Και μου λέει ναι, με χαρά Η λέξη αποδέχομαι, εάν το ψάξουμε στο λεξικό Έχει μια χρειά, σημασία, συμβιβασμού, συμφωνίας Αποδέχομαι μια συνθήκη ή έναν άνθρωπο και α μην μ' αρέσει Για παράδειγμα τον προϊστάμενο μου Ω ειδικότητα τη συνθήκη αυτή. Σε αντίθεση, το ρήμα δέχομαι έχει τη θετική μορφή σε δέχομαι. Δέχομαι εσένα. Δεν συμβιβάζομαι για να σε έχω στη ζωή μου. Δέχομαι τον τη σύντροφό μου. Οπότε, με αποδέχονται οι δικοί μου, αποδεχόμαστε το παιδί μας όπως είναι, αποδέχομαι τον εαυτό μου. Πιστεύω πως είναι λάθος το ρήμα που χρησιμοποιούμε. Αποδέχομαι ότι είσαι αυτός που είσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε δέχομαι. Πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο, πολύ εύστοχο ερώτημα, πολύ εύστοχη ανάπτυξη του όρου όπως τον έκανε ο φίλος και μας δίνει την αφορμή για αυτό το βίντεο. Και έχει δίκιο ο φίλος. Έχει δίκιο. Η λέξη αποδέχομαι έχει μια αρνητική χρειά. Σημαίνει είμαι αναγκασμένος να αποδεχτώ ότι το παιδί μου είναι γκέι. Είμαι αναγκασμένη να αποδεχτώ ότι το παιδί μου ξεκιά παράδειγμα έχει τατουάζ. Είμαι αναγκασμένος να αποδεχτώ ότι έχω αυτό τον προϊστάμενο αφού δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και ούτω καθεξής. Η δουλειά μας ως γονείς είναι να αγαπάμε αυθεντικά τα παιδιά μας. Και η αυθεντική αγάπη έχει μέσα την έννοια του «σε αγαπώ όπως είσαι». «Σε δέχομαι όπως είσαι». «Ανοίγω την αγκαλιά μου και σε βάζω μέσα» δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα οι γονεί να προκαθαρίζουμε τη ζωή που θα ζήσει το παιδί μας και να αποφασίζουμε έστω και στο μυαλό μας μέσα πώς θα θέλαμε να είναι το παιδί μας. Είναι εντελώς εγωκεντρικό, ναρκισιστικό, να θέλει ο γονιός το παιδί του να είναι όπως το θέλει ο ίδιος, όπως το φαντάστηκε ο ίδιος ή όπως το ονειρεύτηκε ο ίδιος. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε γονείς διποτέ τρόπο, είτε μέσω μίας εγκυμοσύνης, είτε μέσω μίας υιοθεσίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και αποφασίζουμε να γίνουμε γονείς, οφείλουμε να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Τα παιδιά μας τα εμπιστεύεται η φύση, η πλάση, η κοινωνία, ο Θεός αναλόγως του που πιστεύει και τι πιστεύει ο καθένας, ούτω ώστε να τα φιλοξενήσουμε μέχρι την ενηλικίωση τους με αγάπη και αυθεντικό δέσιμο και γνιάξιμο στο σπίτι μας, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν ρίζες, να έχουν ασφαλή δεσμό, ασφαλές στυλ δεσμού μαζί μας, να βιώνουν τα παιδιά μας ότι ο γονιός μου με αγαπάει χωρίς αλλά, χωρίς μην, χωρίς το όχι. Με αγαπά αλλά, με αγαπά παρόλο που, με αγαπά έστω και αν. Χωρίς αυτά τα παρόλο που, τα έστω και αν, τα άλλα. Όλα αυτά Σ' αγαπώ αλλά, σ' αγαπώ παρόλο που, σ' αγαπώ έστω και αν. Δεν είναι αυθεντική αγάπη. Είναι nagging. Ναι, οι γονεί μπορούμε να γίνουμε εύκολα ναρκισιστικοί και εύκολα κακοποιητικοί. Γιατί ο ρόλος του γονιού είναι ένας ρόλος ο οποίος μας δίνει εξουσία. Επειδή εμείς είμαστε ενήλικες έχουμε δυνατότητες και δυνάμεις που δεν έχουν τα παιδιά τα οποία αναλαμβάνουμε να μεγαλώσουμε, είτε γεννώντα τα είτε υιοθετώντα τα. Και έχουμε πάρα πολύ εξουσία πάνω τους και δυστυχώς είναι εύκολο ένας άνθρωπος να κάνει κακοδιαχείριση της εξουσίας. Και ένας γονιός κάνει κακοδιαχείριση της εξουσίας που έχει πάνω στο παιδί του όταν επιβάλλει στο παιδί του πώς να ζήσει τη ζωή του ή όταν υποβάλλεις το παιδί του ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει τη ζωή του, ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι το παιδί του, ότι η ύπαρξη του παιδιού του δεν είναι όπως θα την ήθελε ο γονιός, δεν είναι κάτι που τον καθιστά αγάπητο και ο καημένος ο γονιός χρειάζεται να κάνει ε, συμβιβασμό, να αποδεχτεί τι παιδί έχει. Μιλάμε τώρα για χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Είναι ένα χαρακτηριστικό ο ερωτικός προσανατολισμός ενός παιδιού. Είναι ένα χαρακτηριστικό η σωματική διάπλαση ενός παιδιού. Είναι ένα χαρακτηριστικό το ύψος ενός παιδιού. Είναι ένα χαρακτηριστικό το χρώμα δέρματος ενός παιδιού. Είναι ένα χαρακτηριστικό το πώς είναι φτιαγμένο το μυαλό του και σε ποια πράγματα τα καταφέρνει καλύτερα έχουν χαρακτηριστικά τα παιδιά μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και ακόμη και αν είναι τα βιολογικά μας παιδιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν περισσότερες διαφορές από εμάς στο πώς είναι ως άνθρωποι παρά ομοιότητες. Δεν είναι κλόνοι μας τα παιδιά μας και ούτε μπορούν να γίνουν κλόνοι μας. Κλόνος είναι ένα ακριβές αντίγραφο οφείλει ω γονιό, οφείλει να αγαπάς αυθεντικά το παιδί σου. Και αυθεντική αγάπη δέχεται τον άλλον όπω είναι. Δεν τον αποδέχεται, τον δέχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο για την γλωσσική διευκρίνηση που έκανε, που μου άνοιξε και εμένα τα μάτια, γιατί πραγματικά στο παρελθόν έχω χρησιμοποιήσει τον όρο αποδέχομαι εκεί που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τον όρο δέχομαι. Συμφωνώ με αυτό που λέει, δέχομαι αυτό που λέει ότι το ρήμα δέχομαι έχει μέσα μια θετική χρειά και περιγράφει μια αυθεντική αγάπη και μια αυθεντική συνδεσιμότητα, ενώ το αποδέχομαι δείχνει ένα στοιχείο του, αφού δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, ας το αποδεχτώ, κάτι που δεν μου αρέσει. Να ξέρετε ότι τα παιδιά έχουν πολύ ευαίσθητες κεραίες και το πιάνουν όταν εμείς μέσα μας τους κατακρίνουμε. Μπορεί να μην το λέμε με λόγια, δεν μ' αρέσει που είσαι γκέι, δεν μ' αρέσει που είσαι ξέρω εγώ 80 κιλά, δεν μ' αρέσει που είσαι 40 κιλά, δεν μ' αρέσουν τα ρούχα που φορά. Δεν μ' αρέσει το γεγονό ότι επέλεξε να κάνει τα τουά στο δέρμα σου. Δεν μ' αρέσει το ένα. Δεν αρέ... Μπορεί να μην το λέμε. Μπορεί να σκάζουμε. Μπορεί να λέμε, θα το αποδεχτώ. Θα το αποδεχτώ ότι το παιδί μου, ρε παιδί μου, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή επιλέγει να κάνει κάποια πράγματα. Ξανά υπενθυμίζω. Υπενθυμίζω ξανά. Ξανά υπενθυμίζω ξανά. Δεν μπορώ δηλαδή να τονίσω αρκετά το ξανά ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι επιλογή, ότι η ομοφιλοφιλία είναι ερωτικό προσανατολισμό με τον οποίο γεννιέται ένα παιδί και στο βίντεο αυτό στο οποίο ε, σα, αναφέρομαι και υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο το εξηγώ. Λοιπόν, ε, ακόμη και αν δεν το λέμε, αν δεν ανοίγουμε το στόμα μας να πούμε, Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, δεν μου αρέσει που φορά αυτά τα ρούχα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή φορά αυτά τα ρούχα φαίνεσαι σαν πει, αλλά δεν το λέω γιατί φοβάμαι την αντίδρασή σου. Ακόμη και δεν ανοίξει το ξερό σου να το πει, το παιδί το νιώθει. Δεν υπάρχει χειρότερο τραύμα που μπορούμε να προκαλέσουμε στο παιδί μας να του δώσουμε μια αγάπη κύβδηλη από του να του δώσουμε μια αγάπη και να συνδυόμαστε μαζί με το παιδί μας, να συνδυόμαστε με το παιδί μας με υποκρισία. Οφείλεις εφόσον είσαι γονιός να δουλέψεις τον εαυτό σου, να σφυριλατήσεις τον εαυτό σου προκειμένου να ανοίξεις τα μάτια σου, να ανοίξεις το μυαλό σου και να δέχεσαι το παιδί σου όπως είναι. Και αν χρειάζεται για να το επιτύχεις αυτό να κάνει πόσε ώρε ψυχοεκπαίδευση να κάνει. Και αν χρειάζεται να κάνει πόσε ώρε ψυχοθεραπεία να κάνει. Οφείλει να το κάνει. Εσύ επέλεξε να γίνει γονιό. Εσύ οφείλει να είσαι ένα γονιό ο οποίο να συνδέεται με αυθεντική αγάπη με το παιδί του, ούτω ώστε το παιδί του μεγαλώνοντα να μάθει να συνδέεται αυθεντικά με τον εαυτό του και να έχει ένα ασφαλέ δεσμού. Αν οι γονεί γνώριζαν και εφάρμοζαν αυτό που μόλις τώρα περιέγραψα, την αυθεντική αγάπη προς τα παιδιά τους, οι ψυχολόγοι θα ήμασταν αχρίαστοι. Και προσδοκώ έναν κόσμο στον οποίο θα είμαι παντελώς αχρίαστη. Θα είναι τέλεια η φάση όταν θα είμαι αχρίαστη. Μακάρι να έρθει αυτός ο κόσμος. Που οι γονεί να μεγαλώνουν με αυθεντική αγάπη, με ουσιαστική σύνδεση, με ασφαλή δεσμό τα παιδιά τους. Να καλύπτουν τις φυσιολογικές ανάγκες των παιδιών για αγάπη, για συνδεσιμότητα, για στοργή, για αυθεντική σύνδεση, ούτως ώστε τα παιδιά τους μεγαλώνοντας να μπορούν να αγαπάνε τον εαυτό τους και να κάνουν επιλογέ οι οποίε να είναι προ όφελό του. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα, ότι αν εμεί οι ίδιοι οι γονεί κάνουμε νέκινγκ στα παιδιά μα, τότε τα καθιστούμε ευάλωτα στο νέκινγκ του κάθε ναρκισιστή που θα συναντήσουν στη ζωή του. Το αντιλαμβάνεστε ότι εμεί κοροϊδεύουμε τα παιδιά μα όταν αύριο συναντήσουν έναν κόμενο, μια κόμενα, έναν άνδρα, μια γυναίκα που του κοροϊδεύει, θα το θεωρούν φυσιολογικό και μπορεί να νιώσουν ακόμη και ψυχοπαθολογική έλξη. Είναι τεράστια ευθύνη ενός γονιού. Και το λέω αυτό και την ίδια ώρα που το λέω αυτοστηλιτεύομαι εσωτερικά και θυμάμαι τις φορές που λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο και νιώθω άσχημα και μόλις τελειώσω αυτή τη βιντεοσκόπηση θα πάρω τα παιδιά μου και θα τους ζητήσω για άλλη μια φορά ειλικρινή συγγνώμη για εκείνες τις φορέ που ήμουνα so full of myself, που ήμουνα τόσο απορροφημένη από τον εαυτό μου που η αγάπη που τους έδωσα δεν ήταν αυθεντική. Που χωρίς να το προγραμματίσω το έκανα να λειτουργήσω όπως λειτουργούσαν οι δικοί μου γεννήτορες. Η γλώσσα αγάπης των δικό μου γονιών εντός αγωγικών ήταν το νέγκινγκ. Όλο αστεία, κοροϊδίες, πειράγματα και αυτό είναι εξαιρετικά τραυματικό. Εξαιρετικά τραυματικό. Οπότε και εγώ προσωπικά κάποιες φορές κυρίως όταν ήταν τα παιδιά μικρότερα, ξέφευγα. Ξέφευγα και επαναλάμβανα τη γλώσσα αγάπης που έμαθα μεγαλώνοντας. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλάβαινα πιο νωρίς, κάθε επόμενη φορά που το έκανα το καταλάβαινα πιο νωρίς και ότι επανόρθωνα, όμως δεν πάβω να είμαι ένοχη για τις φορές που το έχω κάνει. Πραγματικά θα κλείσω τώρα τη στην κάμερα και θα πάρω τα παιδιά και θα ζητήσω συγγνώμη. Και θα αναγνωρίσω εκείνες τις φορές που το έκανα αυτό το πράγμα. Και θυμούνται τα παιδιά. Έχουν πολύ καλή μνήμη τα παιδιά. Θυμούνται τα παιδιά. Θυμούνται πολύ καλά τα παιδιά. Και τα βλέμματα τα επικριτικά. Και το στόμα να λέει άλλα και το βλέμμα να λέει άλλα. Και άλλα να λες, άλλα να κάνεις και άλλα να εννοείς. Τα παιδιά μας τα ξέρουν τα βιώνουν και τα θυμούνται. Οφείλουμε οι γονεί να αγαπάμε αυθεντικά τα παιδιά μα, οφείλουμε οι γονεί να δεχόμαστε τα παιδιά μα και αν μα είναι δύσκολο να δεχθούμε τα παιδιά μα, να πάμε να ψυχοεκπαιδευτούμε, να ψυχοθεραπευτούμε, να το κάνουμε εύκολο, άμα πια. Φιλιά.